Αγαθοπολιτελεία τείνει να γίνει το βρεφικό γάλα, καθώς στην Ελλάδα καταγράφεται η δεύτερη ακριβότερη τιμή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολύ ακριβά κοστίζει και το αγελαδινό γάλα, που μέσα σε ένα χρόνο η τιμή του αυξήθηκε κατά 20%. Χρυσό πληρώνουν το βρεφικό γάλα οι Έλληνες, καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού η τιμή του είναι ακριβότερη από 32% έως και 213% στη χώρα μας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πολύ ακριβό. Εσείς πόσο το αγοράζετε? 13-14 ευρώ. Τα 400 γραμμά. Ναι. Πόσο συχνά πρέπει να το αγοράσετε την εβδομάδα? 4 φορές. Τα 800 γραμμάρια γάλακτος για βρέφη έως 6 μηνών κοστίζουν σε σούπερ μάρκετ και φαρμακεία της χώρας μας από 26 έως και 36 ευρώ, την ώρα που στη Σουηδία, χώρα μάλιστα με πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, το ίδιο γάλα δεν ξεπερνά τα 12 ευρώ. Η κόρη μου για να πάρει το μισθό φεύγουν όλα στο μητρικό γάλα και στις πάνες. Για να αναγκαστικά το δίνεις το παιδί. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Και αυτό παρόλο που το βρεφικό γάλα υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Στη δική μας εποχή τότε δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτή η ακρίβεια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας προανήγγειλε ελέγχους για σχροκέρδια στην αγορά του βρεφικού γάλακτος, αλλά και διερεύνηση των όποιων δομικών στρεβλώσεων υπάρχουν. Και πράγματι, οι στρεβλώσεις στην αγορά είναι ούκο λίγες. Το βρεφικό γάλα στη χώρα μας είναι κατά βάση εισαγόμενο, με μόνο 2 ελληνικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στην αγορά. Άλλωστε, είναι η μηδενική και η διαθεσιμότητα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και συνεπώς ανύπαρκτη η δυνατότητα των οικοκυριών να βρουν φθηνές τιμές. Το γάλα είναι πάρα πολύ ακριβό. Πού θα βγουν αυτοί οι άνθρωποι? Η τιμή του αγελαδινού γάλακτος είναι εξίσου τσουχτερή στη χώρα μας. Μέσα σε ένα εντεκάμινο, από το Φεβρουάριο του 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023, η τιμή του αυξήθηκε κατά 20%. Θα ξεχάσουμε και τη χρωμένη του γάλα, όπως το πάνε. Κόβω όσο μπορώ, αλλά δεν έχει τελειωμό αυτό. Σύμφωνα άλλωστε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το αγελαδινό γάλα φεύγει από τους παραγωγούς προς τις βιομηχανίες από 43 έως 48 λεπτά το λίτρο και φτάνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ από 1 ευρώ και 12 λεπτά, αν πρόκειται για προϊόν ιδιωτικής ετικέτας, έως 2 ευρώ και 29 λεπτά για τα επώνυμα. Οφείλεται στους μεσάζοντες και στις βιομηχανίες, γιατί τυχαίνει να είμαι από χωριό, από Έδεσα επάνω, και ξέρω τις τιμές του παραγωγού, ότι παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Ο παραγωγός που μοχθεί πάρα πολύ για να το φέρει σε αυτό το σημείο, παίρνει ψίχουλα. Η υψηλότερη τιμή του γάλακτος στην Ελλάδα είναι μάλιστα η δεύτερη ακριβότερη μετά την Εσθονία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.